Το σύνδρομο της άδειας φωλιάς. Ή αλλιώς, οι οικογενειακές σχέσεις που λειτουργούν με αυτοκαταστροφική αγάπη. Είναι η παράσταση που έρχεται στο Θέατρο Αμαλία την ερχόμενη Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Μαρτίου. Σε σκηνοθεσία Ζαχαρούλας Χρόνη και Κωνσταντίνας Καλυβοκά. Επί σκηνής ο κύριος Παναγιώτης Μπουγιούρης, που έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο Real FM 107,1. Τι γίνεται όταν τα παιδιά πέταξαν μακριά από το σπίτι φωλιά? Τι γίνεται όταν χάνεται η ζωή ή η ζωντάνια και ερημώνει το σπίτι? Κύριε Μπουγιούρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας. Τι κάνετε, σας περιμένουμε. Τι ωραίο έργο έχετε διαλέξει. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα ξέρετε, είναι από τα θέματα που ακόμα και στις μέρες μας αποτελούν στερεότυπα ή αν θέλετε πολλοί δεν έχουν καταλάβει τι τους συμβαίνουν. Οπότε ένα ζευγάρι που έχει διανύσει μια 20ετία, 25ετία παρέα σε ένα σπίτι μαζί με τα παιδιά και ξαφνικά τα παιδιά ανοίγουν τα δικά τους φτερά και φεύγουν για να κάνουν τη δική τους ζωή ή τις σπουδές τους. Εκείνοι μένουν οι δυο τους μόνοι τους, αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα. Ναι, έτσι ακριβώς. Έχει μεγαλύτερες προεκτάσεις θεατρικές και δραματουργικές. Δεν αναφέρεται τόσο σε μια, να το πούμε, δραματοποιημένη ανάλυση πάνω σε αυτό το υπαρκτό και συγκεκριμένο σύνδρομο αναγνωρισμένο από την ψυχολογία. Εμείς δανειζόμαστε αυτή την κατάσταση για να πούμε τη δικιά μας ιστορία, η οποία έχει βασιστεί κατά ένα μεγάλο μέρος και έχει εμπνευστεί από το γυάλινο κόσμο του Tennessee Williams, που πάλι εκεί υπήρχε μια παρόμοια δυσλειτουργική οικογένεια, μητριαρχική. Ο πατέρας δεν υπήρχε και σαν πρόσωπο, υπήρχαν τα δύο παιδιά και επισκέπτηκε την πορεία. Στο δικό μας έργο υπάρχει ο πατέρας, είναι μια πατριαρχική οικογένεια, η μητέρα έχει εγκαταλείψει τον σύζυγό της, τον πατέρα και την υπόλοιπη οικογένεια. Ο πατέρας προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή την απώλεια, άλλοτε καλύτερα, άλλοτε χειρότερα, και αυτό ουσιαστικά διαμορφώνει και τις σχέσεις και με το γιο και με την κόρη και στην πορεία και τον επισκέπτη, το φίλο του γιου που έρχεται να επισκεφτεί την οικογενειακή φωλιά. Εσείς υποδίεστε το γιο? Εμείς κάνουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θεατρικό παιχνίδι, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα από τα ατού της συγκεκριμένης παράστασης. Είμαστε δύο ηθοποιοί, η Ροπ Εκτέση και εγώ, και υποδιόμαστε και τους τέσσερις ρόλους. Εναλλάσσονται οι ρόλοι μεταξύ μας. Οπότε, αναλόγως στην σκηνή, σε άλλη σκηνή είμαι εγώ ο γιος και εκείνη η αδερφή μου, σε άλλη σκηνή είμαι εγώ ο πατέρας και εκείνη η κόρη, σε άλλη σκηνή είμαι ο νεαρός επισκέπτης που φλερτάρει την κόρη και ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι αυτό δίνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο και πολύ ελκυστικό θεατρικά στοιχείο που θα ικανοποιήσει και το δυσκολότερο θεατή. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Νομίζω ότι έχει και μια αλληγορική σημασία. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ναι. Ότι τα παιδιά, ούτως ή άλλως, είναι οι μικρογραφίες των γονιών τους. Δηλαδή, σίγουρα, πολύ λογικό μου φαίνεται ότι ένας γιος μιμείται όταν ενηλικιώνεται τη συμπεριφορά του πατέρα και αντίστοιχα το κορίτσι, αλλά και χωρίς να γίνεται και η διάκριση των φίλων, δηλαδή συνήθειες που παίρνουμε από τους γονείς μας και τις μεταφέρουμε και στα παιδιά μας. Σίγουρα. Και πολλές φορές, ξέρετε, η επανάσταση που κάνουμε ως παιδιά προς τους γονείς, πολλές φορές είναι αυτό. Δηλαδή, υποσυνείδητα μας τρομάζει ο γονείς ότι βλέπουμε τον ίδιο μας τον αυτό. Και εκεί ξεκινάει πολλές φορές η σύγκρουση. Ναι, βέβαια θέλει και κότσια να αναγνωρίσεις ότι στη συμπεριφορά σου ή στις συνήθειές σου κάτι έχεις πάρει από τους γονείς σου, το οποίο πιθανόν και να το απεχθάνεσαι, να το βλέπεις εκείνους και να έλεγες πω γιατί συμπεριφέρεται έτσι. Ή και γιατί πολλές φορές έχουμε την ανάγκη να αισθανθούμε διαφορετικοί, να αισθανθούμε ότι είμαστε κάτι άλλο από τους γονείς μας, γιατί αυτό θα μας κάνει να νιώσουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να αισθανθούμε ότι έχουμε αποτυχθεί, ότι έχουμε απογαλακτιστεί. Και σε κάθε περίπτωση θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε τελείως διαφορετικοί. Αλλά
φοβάμαι ότι πολλές φορές ματαιοπονούμε και μπαίνουμε σε ένα κυκαιώνα, σε ένα φαύλο κύκλο συναισθηματικών καταστάσεων που εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να αποφύγεις, γιατί έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, επισκηνής, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Ηρώ ναι. Πεκτσέση, μάλιστα. Μιχάλης Αυράτογλου. Όχι, είμαστε μόνο οι δυο μας. Μόνο οι δυο σας. Μόνο οι δυο μας. Ναι. Γι' αυτό σας είπα. Είναι, υποδιόμαστε και τους τέσσερις ρόλους. Το έχετε πάει σε άλλο επίπεδο, κύριε Μπουγιούρη. Ναι. Πραγματικά είμαι πολύ περίεργη να δω τι έχετε κάνει και να σας περιμένουμε την ερχόμενη Τρίτη, 3 Μαρτίου και την ερχόμενη Τετάρτη, 4 Μαρτίου στο Θέατρο Αμαλία για το σύνδρομο της άδειας φωλιάς. Σκηνοθεσία Ζαχαρούλα Χρόνη, Κωνσταντίνα Καλυβοκά. Ακριβώς. Κίνηση, χορογραφία Ελεάνα Νικολοκοπούλου. Σχεδιασμός φώτων Μαρία Κούτσου. Πρωτότυπη μουσική Βασίλης Λάμπρου. Και φωτογραφίες παράστασης Νίκος Δελιγιάννης. Δεν ξέρω αν κάτι μου διαφεύγει. Δεν σας διαφεύγει τίποτα. Σας λέω και πάλι, έχει γίνει μια πάρα πολύ έξυπνη σκηνοθεσία στο έργο που θεωρώ ότι θα ικανοποιήσει και τον πιο δύσκολο θεατρόφιλο. Και βέβαια θα βρει απαντήσεις όπως σε τι βαθμό η αγάπη είναι ικανή να διαλύσει τα πάντα. Ακριβώς. Και σε ποιο βαθμό αγαπάμε ανιδιοτελώς. Ακόμα και αν μιλάμε για οικογενειακές σχέσεις. Ναι. Το δέσιμο γονέα και παιδιού. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπουγιούρη. Με το καλό μας έρθετε. Και επειδή είστε και γαλαντόμοι και δίνουμε και δύο διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της παράστασης στο σύνδρομο της άδειας φωλιάς, για την πρεμιέρα την Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη, 3 Μαρτίου, στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Αμαλία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπουγιούρη, με το καλό να μας έρθετε. Βεβαίως, καλώς να σας βρούμε.